Να ξεκινήσουμε από το, αν θέλετε, και μια συζήτηση για την χθεσινή μέρα σχετική Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, η οποία βεβαίως δεν αφορά μόνο τους ασθενείς, αλλά και το προσωπικό των δομών υγείας. Πέρασαν οι επαγγελματίες υγείας μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, η οποία ανέδειξε και τα προβλήματα αυτών των δομών, αλλά και την δική σας ψυχική κατάσταση. Διαβάζουμε μάλιστα μία έρευνα, σύμφωνα με την οποία μεγάλο ποσοστό ανθρώπων της υγείας, επαγγελμάτων της υγείας, αισθάνονται ένα burnout από αυτήν την περίοδο. Από ό,τι φαίνεται, είναι μία γενικότερη κατάσταση που αφορά πολλούς συναδέλφους σας, έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ξέρετε, όταν διαχειριζόμαστε μία κρίση, εκείνη τη στιγμή, επειδή ακριβώς οι προσπάθειές μας είναι πολύ δεμένες, είμαστε πάνω σε σώματα και ψυχή, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της επαγγελματικής εξουθένωσης στον οποίο έχουμε υποστεί. Όταν σιγά σιγά αρχίζει και περνάει η περίοδο αυτή μεγάλης κρίσης, τότε νομίζω ότι είναι η ώρα να αρχίσουμε να συζητάμε και να μετράμε και να αποτυπώνουμε σε δείκτες το μέγεθος της συναισθηματικής και της επαγγελματικής εξάντλησης, τον οποίο έχουν υποστεί οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της κύριας πανδημίας και των πολύ μεγάλων πανδημικών κυμάτων του κορονοϊού. Mm-hmm. Υπάρχουν πλέον μελέτες που αποδεικνύουν στο παγκόσμιο επίπεδο ότι αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικό ποσοστό από προσανατολισμού αλλά και από προσωποίησης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλουν πλέον να εμπλέκονται συναισθηματικά με τον ασθενή τον οποίο έχουν μπροστά τους και να λειτουργούν στα πλαίσια μιας πολύ ευσυνείδητης ενσυναίσθησης. Αντιθέτως, το περιστατικό πολλές φορές το βλέπουν πολύ ψυχρά, αποστασιοποιημένα και με κύριο λόγο για να μπορέσουν οι ίδιοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από την πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Να πούμε ότι ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου μετρώνται πολύ συγκεκριμένα τα οικονομικά μεγέθη, έχει καταγραφεί το γεγονός ότι οι επαγγελματίες υγείας με κυριότερους τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που δούλεψαν στην πρώτη γραμμή και νοσήλευσαν και θεράπευσαν βαρύς ασθενείς με κορονοϊούς, όπως είναι τα επίγοντα τμήματα των περιστατικών αλλά και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά να θέλουν να μετακινηθούν σε πόσα με λιγότερο βαριά περιστατικά, αλλά και έχουμε και αυξημένο ποσοστό λήψης αναρρωτικών αδειών. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται πως μπορεί να γίνει πιο εμφανή στο επόμενο διάστημα με αύξηση των ελλείψεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες στα νοσοκομεία μας? Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι σε συνδυασμό και με υποστηριχωμένα τμήματα σε δημόσια νοσοκομεία και δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, αλλά έχουμε και τα επαρχιακά νοσοκομεία, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί αισθητά και μάλιστα να υπάρχει μάλλον μια συναισθηματική επιβάρυνση αλλά και επαγγελματική των επαγγελματιών υγείας, θέλοντας να καλύψουν με λιγότερο προσωπικό τα μεγαλύτερα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να αποτυπωθεί, να δούμε πού υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες, να δούμε σε ποιες ειδικότητες υπάρχει έλλειψη συναδέλφων και αντίστοιχα να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Με τους πνευμονολόγους τι γίνεται? Υπάρχει επάρκεια ιατρών που θα μπορέσουν να στελεχώσουν περαιτέρω το σύστημα υγείας? Είναι η ειδικότητα η οποία παρουσιάζει έλλειψη? Βλέπουμε κενά σε κάποια νοσοκομεία, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Η ειδικότητα της πνευμονολογίας από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι ήταν παρούσα. Έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και ξέρετε ότι υπάρχουν και τμήματα και νοσοκομεία τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανθρώπους με κορονοϊό. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι αποτελεί μια ειδικότητα κορμού, μια και τα επίγοντα των νοσοκομείων, περίπου 1/2 ή 1/3, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες νοσήματα κυρίως του αναπνευστικού. Το πολύ σημαντικό λοιπόν είναι όχι μόνο στην τριτοβάθμια αλλά και στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, σε όλες τις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να υπάρχει ο πνευμονολόγος, μια και είναι ο γιατρός ο οποίος
μπορεί να αντιμετωπίσει τα συνηθέστερα αναπνευστικά νοσήματα που είναι η χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια και το βροχικό άσθημα που πάσει πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων, αλλά και κυρίως να μπορέσουμε να μιλάμε και για άλλα νοσήματα όπως είναι η προληπτική διάγνωση της λανθάνωσης φυματίωσης που δεν συζητάμε πολύ συχνά, προγράμματα αποκατάστασης χρόνιων νοσημάτων, τα ζητήματα του long COVID που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο πνευμονολόγος αποτελεί τον επαγγελματία υγείας ο οποίος πρέπει να υπάρχει, να στελεχώνει και να μην λείπει από κανένα νοσοκομείο.